Χρήση δευτερολογίας είναι. Τι να κάνω. Κύριε Καμένο, σας παρακαλώ. Επειδή είναι επίγον... Θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Τσίπρα για το Σκοπιανό. Το... Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα το απαντήσετε μετά. Δεν είναι δυνατό. Τον βάλουμε, αλλά δεν τηρείται. Εντάξει. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίπρα, ας ξεκινήσουμε με τα fake news. Αναφερθήκατε σε μία συνέντευξη που έδωσα δήθεν στο Πολιτικό. Και μάλιστα είπατε ότι επειδή τα είπα στα αγγλικά, εσείς πήρατε, έτσι, τα μεταφράσατε, διότι δεν υπήρχε η δήλωσή μου στα ελληνικά, αλλά υπήρχε στα αγγλικά. Λοιπόν, θα σας δείξω ακριβώς τι κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας στα πρακτικά, για να δείτε τον άθλιο μηχανισμό με τον οποίο εσείς παράγετε fake news στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό που καταθέσατε, γιατί δεν θέλατε να το καταθέσετε. Είναι συνέντευξη στο Πολιτικό. Είναι συνέντευξη στο Πολιτικό. Λοιπόν, υπάρχει μια αγγλική φράση, «There is fear of regional unrest». Είναι ένα δημοσίευμα από το blog thefact.gr. Υπάρχει λοιπόν μια φράση μου στα αγγλικά, σε εισαγωγικά, και μετά τι λέει, «Φέρετε να έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολιτικό». Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο για την αθλειότητα εντός του Κοινοβουλίου να αναπαράγετε ψεύτικα δημοσιεύματα. Εσείς εδώ είστε ο ευχιερέας των fake news, κύριε Τσίπρα. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Λοιπόν, φέρετε να έκανε. Ξέρω πολύ καλά τι έχω πει και τι δεν έχω πει, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα... Δεν το είπα παρακαλώ. Ποτέ. Δεν όχι. Το είπα ποτέ. Παρακαλώ, είναι πολύ ήσυχα. Απλό. Δεν το είπα ποτέ. Δεν το είπα ποτέ. Και φτάνει ο Πρωθυπουργός παρακαλώ. Στο ελληνικό κοινοβούλιο να επικαλείτε τα δημοσιεύματα των πληρωμένων ιστοσελίδων σας. Ο δίθεν δήλωση δικιά μου. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινέα, κυρία Αντωνίου. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, με αναγκάζετε να αναφέρω ονόματα. Ελάτε. Πάμε τώρα, κύριε Τσίπρα, στα ζητήματα της οικονομίας. Μας μιλήσατε για μπακάλικη αριθμητική. Περιμένετε λίγο, κάντε λίγο υπομονή. Γιατί τέτοια νευρικότητα. Γιατί τέτοια νευρικότητα. Γιατί τέτοια νευρικότητα. Κάντε ησυχία, κύριε Κωνσταντινέα. Παρακαλώ. Αποχωρήστε ησύχως. Μεγάλη νευρικότητα βλέπω. Το ίδιο έκανε. Κύριε Τσίπρα, λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτή τη σκοτεινή πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής σας, όταν είχατε υπουργό τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Λαφαζάνη και φέρατε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Ζημιώσατε ή δεν ζημιώσατε τη χώρα, κύριε Τσίπρα, το πρώτο εξάμεινο του 2015. Ναι ή όχι. 100 δισεκατομμύρια, δεν το είπα εγώ. Ο κύριος Ρέγκλινγκ το είπε. Δεν το είπα εγώ, κύριε Τσίπρα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί το είπαν. Και όταν με ρωτάτε εάν θυμόμαστε το παρελθόν μας, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε αυτήν την αίθουσα το παρελθόν, στο παρελθόν. Διότι πράγματι, κύριε Τσίπρα, οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πάρα πολύ καλά πώς εκλεγήκατε, υποσχόμενος ότι θα σκίσετε τα μνημόνια με έναν νόμο και με έναν άρθρο. Σας θυμώνται πολύ καλά στις πλατείες των αγανακτισμένων της οργής. Τότε η βία και η αντίδραση ήταν καλή. Τώρα οι πολίτες που διαμαρτύρονται είναι εθνικιστές και φασίστες.
όταν εσείς ήσασταν στην κάτω πλατεία και να μην θυμηθώ τι κάνατε νωρίτερα. Οι πολίτες θυμούνται πάρα πολύ καλά. Οι πολίτες θυμούνται πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίπρα. Ποιος θα καταργούσε τον ένφια, ποιος θα αύξηνε τον κατώτατο μισθό και το τι ακριβώς έγινε αυτό το καταστροφικό πρώτο εξάμηνο του 2015, το πόσο ζημιώσατε τη χώρα και γιατί αναγκαστήκαμε, κύριε Τσίπρα, να πάμε σε τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο, κύριε Τσίπρα. Η δε διαφορά η οποία υπήρχε τότε στην διαπραγμάτευση στο περιβόητο mail Χαρδούβελη, το οποίο βλέπω ότι από τότε το έχετε ξεχάσει, ήταν της τάξης των 1,5 δισεκατομμυρίων. Αυτή ήταν η διαφορά την οποία εμείς σας κληρονομήσαμε. Και πήρατε μέτρα, όχι 9, 11 δις, κύριε Τσίπρα. Αυτό είναι το κόστος του τρίτου μνημονίου μόνο ως προς τα μέτρα τα οποία πήρατε. Θέλετε να έρθουμε λίγο στις τράπεζες, κύριε Τσίπρα? Ας έρθουμε λίγο στις τράπεζες. Ποια ήταν η αξία των μετοχών που κατήχε το ελληνικό δημόσιο στις ελληνικές τράπεζες του 2014, το θυμάστε, κύριε Τσίπρα? Το θυμάστε? Παραπάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έγιναν αυτές οι μετοχές μετά την τρίτη ανακεφαλοποίηση? Πήγανε περίπου στο μηδέν. Έχασαν ή δεν έχασαν οι τράπεζες το 99,7% της αξίας τους από τα δικά σας, καμώματα και τα καμώματα του κύριου Βαρουφάκη? Τζάμπα λεφτά είναι αυτά. Δεν τα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο αυτά, κύριε Τσίπρα? Δεν τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος? Και αυτή η ζημιά στις τράπεζες είναι μια ζημιά, ξέρετε, διαρκής. Είναι μια ζημιά η οποία ολοκληρώθηκε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν έγινε και η τρίτη ανακεφαλοποίηση. Όλα αυτά τα ξεχνάτε? Εσείς δεν μας είπατε, κύριε Τσίπρα, ότι τότε είχατε αυταπάτες και μετά είδατε τα πράγματα καθαρά και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οδηγούσαμε τη χώρα στη σύγκρουση και στην έξοδο από το ευρώ, κινδύνευε η δημοκρατία μας? Αλήθεια? Τότε τα μάθατε? Πριν, όταν τα λέγατε, δεν τα ξέρατε? Και εμείς, εν πάση περιπτώσει, που αγωνιζόμασταν να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρώπη με κόστος, δεν το γνωρίζαμε? Τι ήμασταν εμείς, δηλαδή? Μαζοχιστές είμαστε να επιβάλλαμε αυτά τα μέτρα? Τα ξεχάσατε όλα αυτά που λέγατε και είδατε το φως το αληθινό όταν κάνατε ένα ψεύτικο και κάλπικο δημοψήφισμα για να το πάρετε πίσω μετά από 5 μέρες και να πάτε ηκέτης στην Ευρώπη να παρακαλάτε την κυρία Μέρκελ? Να σας δώσει τι? Ένα τρίτο μνημόνιο. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, είπατε κάτι που το άκουσα μόνο εγώ. Γι' αυτό μη συνεχίσετε. Παρακαλώ. Για να πούμε και κάποιες, λοιπόν, αλήθειες σε αυτή την αίθουσα, κύριε Τσίπρα. Επαναλάβατε για άλλη μια φορά τον ισχυρισμό σας ότι εσείς αντιπροσωπεύετε το νέο και ότι το παλιό κατέστρεψε τη χώρα. Παλιό, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα? Αυτό είναι το παλιό, το οποίο κατά τα λεγόμενά σας κατέστρεψε τη χώρα. Έχω, λοιπόν, μία απορία. Ήθελα πάντα να σας ρωτήσω, αλλά σήμερα μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Αυτό ακριβώς εδώ πέρα είναι το νέο, το οποίο τελειώνει το παλιό? Για να δούμε, λοιπόν, να τους πάρουμε έναν έναν. Νίκος Κοντιάς, σύμβουλος Γεωργίου Παπανδρέου. Χρήστος Σπίρτζης. Πού είστε, κύριε Σπίρτζη? Γραμματέας οργανωτικού ΠΑΣΟΚ. Εσείς είστε το νέο, και χαμογελάτε τώρα. Πολύ νέος είστε. Τζόβενος, σκέτος πολιτικός. Λοιπόν, Κατρούγκαλος Γιώργος, πρόεδρος ΕΚΑΕ. Κουρουπλής Παναγιώτης, σηκωνόσασταν και όρθιος να χειροκροτάτε. Και εσείς, νέος στην πολιτική, καμία σχέση με το παλιό. Καμία. Φρέσκος, φρέσκος.
Παρακαλώ, κύριε Κουρουπλή, καθίστε κάτω. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Κύριε Κουρουπλή. Έχω κι άλλους, έχω κι άλλους. Παρακαλώ, κύριε Κουρουπλή. Ναι, ένα λεπτό για να εξηγούμαστε, με συγχωρείτε. Οι προσωπικές αναφορές έναν προς έναν δυστυχώς μπορεί να δημιουργήσουν και απαντήσεις. Παρακαλώ να αποφεύγονται. Δεν θα μου κάνετε υποδείξεις, φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε. Η δουλειά σας είναι να επιβάλλετε την τάξη στην αίθουσα. Εσείς θέλετε να μάθετε, αλλά μπορείτε να έχετε και απαντήσεις. Από ένα προς ένα, το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι σωστό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κάντε ησυχία. Μόλις ξεκίνησα. Μόλις ξεκίνησα με τις ονομαστικές αναφορές του παλιού. Ξένο Γιαννακοπούλου Μαριλίζα, υπουργός Υγείας ΠΑΣΟΚ, τη βάλατε τώρα στην κυβέρνησή σας. Και αυτή νέα. Μάρκος Μπόλαρης, Τζάκρη Θεοδώρα, Τόσκας Νίκος, Μιχελογιαννάκης Γιάννης και πολλοί άλλοι. Έχω και ορισμένους που άνοικαν στο δικό μας χώρο. Καμένος Πάνος, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Κόγια Τσαρουχά Μαρία, Κουντουρά Έλενα. Το καταθέτω στα πρακτικά, ώστε την επόμενη φορά... Καθίστε ήσυχα, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Την επόμενη φορά, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, που θα μιλήσετε για το παλιό και το νέο, για κοιταχτείτε λίγο στα υπουργικά έδρανα και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Διότι όταν πρόκειται για τις ψήφους και για πολλά στελέχη του παλιού ΠΑΣΟΚ, καλοδεχούμενοι είναι. Αλλά όταν πρόκειται να βάζετε ψεύτικα διλήμματα για το ποιος είναι παλιός και ποιος είναι νέος, σας βολεύει αυτό το αφήγημα. Και βέβαια το ποιος συνεχίζει τις χειρότερες εκφάνσεις της παλιάς πελατειακής λογικής, τα ρουσφέτια, τη διόγκωση του κράτους, τα ταξίματα, τα ψέματα, όλα αυτά τα οποία έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία, ενσαρκώνονται δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, στο δικό σας πρόσωπο. Τελειώνω. Α, δύο θέματα ακόμα. Λοιπόν, σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο για τα ζητήματα της σκανδολογίας. Δεν μου κάνει εντύπωση, κύριε Τσίπρα, διότι είναι ζήτημα να αφιέρωσα στην πρωτολογία μου τρεις προτάσεις στο ζήτημα αυτό. Και αναρωτιέμαι πράγματι γιατί, κύριε Τσίπρα, αναγκαστήκατε σήμερα σε τόσο έντονη έτσι κατάσταση φόρτισης και εκνευρισμού να απολογηθείτε για κάτι για το οποίο δεν μίλησα ιδιαίτερα αναλυτικά. Αλλά μιας και επαναφέρατε εσείς τη συζήτηση και κάνοντας μία εισαγωγή και σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα συζητηθεί η επερώτησή μας για τη ΔΕΠΑ, έχω να σας κάνω μόνο μία ερώτηση. Ασκήθηκε ή δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του κύριου Κιτσάκου? Και ο κύριος Κιτσάκος ήταν ή δεν ήταν στέλεχός σας, κύριε Τσίπρα? Αυξήθηκαν ή δεν αυξήθηκαν τα χρέη της ΕΛΦΕ στη ΔΕΠΑ επί των δικών σας ημερών? Και εμπλέκει ή δεν εμπλέκει ο κύριος Κιτσάκος τουλάχιστον 7 υπουργούς που του έλεγαν «Κάντα όλα αυτά και έχεις τις πλάτες μας να φεσώσεις τη ΔΕΠΑ» για λόγους που μόνο εσείς μπορεί να γνωρίζετε? Και απαντήστε λοιπόν λίγο και επί της ουσίας, αντί να μου διαβάζετε πρωτοσέλιδα με τα οποία εμείς, κύριε Τσίπρα, καμία σχέση δεν έχουμε. Αν έχετε διαφωνίες, κύριε Τσίπρα, με συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Καταλαβαίνω ότι με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες μάλλον κάποια εποχή καλές σχέσεις είχατε. Αλλά τώρα αυτά τα αφήνω λίγο στην άκρη. Αυτό αφορά εσάς και τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Εδώ πέρα εμείς λογοδοτούμε για αυτά τα οποία κάνουμε ως Νέα Δημοκρατία και εσείς λογοδοτείτε για αυτά τα οποία κάνετε ως κυβέρνηση. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα του Μακεδονικού. Κύριε Τσίπρα, δεν θα μας κουνάτε κανένα δάχτυλο εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ούτε θα σηκώνεστε οργισμένος να εγκαλείτε αυτή την παράταξη, η οποία έχει μεγάλη ιστορία σε αυτόν τον τόπο και της οποίας ο πατριωτισμός ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν. Σας το ξαναλέω, λοιπόν, για να το ακούσετε.
Ήσυχα, παρακαλώ. Κύριε Κουρουμπλή, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουμπλή. Μην μιλάτε. Θέλετε να ξαναγυρίσει το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κουρουμπλή, παρακαλώ πολύ. Μην με αναγκάσετε να σας ανακαλέσω στην τάξη. Σας παρακαλώ. Εσείς τώρα, κύριε Καραμαλή, τι να κάνετε, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει προς όρας. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Θα σας το ξαναπώ, λοιπόν, για να το καταλάβετε καλά, κύριε Τσίπρα. Εκεί που όλοι οι άλλοι είπαν όχι, εσείς είπατε ναι. Εσείς εκχωρήσατε μακεδονική γλώσσα και εθνότητα και όχι ηθαγένεια με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς προκαλέσατε... Πάλι τα ίδια. Αυτά λέτε, αυτά υπογράψατε! Αυτά υπογράψατε και ζητάτε και τα αρέστα! Δεν τρέπεστε λίγο! Δεν τρέπεστε λίγο! Αυτά υπογράψατε! Και προσέξτε! Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Προσέξτε! Προσέξτε λίγο, κύριε Τσίπρα. Ξέρετε, αυτά δεν είναι ζητήματα ερμηνείας. Τα λέει η Συμφωνία. Ξεκάθαρα. Δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. Και δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Ζάεφ συστηματικά σε αυτό το οποίο λέει, και προσέξτε, ο κύριος Ζάεφ είναι και ο πιο μετριοπαθής από τους Σκοπιανούς, λέει ότι καταφέραμε και κερδίσαμε επιτέλους αυτό το οποίο καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν μας είχε δώσει, και ότι το όνομα, εντάξει, τώρα το Βόρεια Μακεδονία δεν έχει σημασία, Μακεδόνες είμαστε και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα. Δεν σας προβληματίζει αυτό, κύριε Τσίπρα? Και όταν την επόμενη φορά θα μιλήσετε σε αυτό το βήμα για αντισυγκεντρώσεις, να είστε πολύ προσεκτικός. Όχι μόνο διότι εσείς ήρθατε στην εξουσία εξάπτοντας τα πάθη και την οργή του ελληνικού λαού, καβαλώντας αυτό το κύμα της οργής, το οποίο το υπονομεύσατε με τον πιο χυδαίο και λαϊκίστικο τρόπο, αλλά και γιατί έχετε φέρει απέναντί σας τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, της εθνότητας και της γλώσσας δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο κάποιες ακραίες δυνάμεις. Και να είστε πολύ προσεκτικός σε αυτή την αίθουσα. Διότι εμείς από την πρώτη στιγμή όχι απλά πήραμε αποστάσεις, αλλά καταδικάσαμε με τον πιο ακραίο τρόπο την καπήλευση αυτών των οποίων εσείς κάνατε από τις δυνάμεις του μίσους και της ξενοφοβίας. Από την πρώτη στιγμή το κάναμε. Όταν εσείς ποτέ, μα ποτέ, σε αυτή την αίθουσα δεν τολμήσατε να καταδικάσετε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εμείς λοιπόν καταδικάζουμε τον εθνικισμό με τον πιο απερίφραστο τρόπο. Αλλά για σας κάποτε υπήρχε καλή και κακή βία. Υπήρχε η καλή βία της κάτω πλατείας και η κακή βία της αστυνομίας. Υπάρχουν καλές και κακές καταλήψεις για σας. Οι κακές καταλήψεις των παιδιών που διαμαρτύρονται για το ζήτημα των Σκοπίων, οι καλές καταλήψεις αυτές που κάνατε εσείς όταν χτίσατε τη μαθητική σας καριέρα. Για μας λοιπόν υπάρχει μόνο κακός και μαύρος φασισμός και το καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο. Γι' αυτό μην διανοηθείτε ξανά σε αυτή την αίθουσα να ταυτίσετε τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη με την ακροδεξιά. Και με ποια ακροδεξιά? Με αυτή με την οποία εσείς συγκυβερνάτε, με τον κύριο Καμένο, και θα ζητήσετε αρέστα από εμάς? Προσέξτε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Προσέξτε πάρα πολύ. Προσέξτε, γιατί έχετε βάλει την ελληνική κοινωνία απέναντι. Και αν πραγματικά θέλετε η ελληνική κοινωνία να τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό, υπάρχει ένας και μόνο τρόπος. Κάντε εκλογές πριν φέρετε τη συμφωνία για κύρωση στη Βουλή και εκεί θα πάρετε την οριστική απάντηση του ελληνικού λαού.